κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε και πάλι το πρόγραμμά μας για να συνδεθούμε με τη Βουλή και τον πολιτικό μας συντάκτη Στρατή Λιαρέλη. Διότι έχουμε εξελίξεις από πλευράς ΕΒΕΡΤ όσον αφορά τη στάση του κατά την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο για τον ΟΤΕ. Στρατή. Τζέρα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι από τη Βουλή. Όντως, έχουμε εξελίξεις. Ενώ αυτή τη στιγμή μιλά στο Βήμα η κυρία Δαμανάκη, η είδηση βγήκε πριν από λίγα μόλις λεπτά στους διαδρόμους της Βουλής. Όπου ο Ανδρέας Παναγόπουλος είχε μια αποκλειστική συνομιλία με τον πρώην Υπουργό κύριο Μιλτιάδη ΕΒΕΡΤ, ο οποίος δήλωσε ότι θα ψηφίσει τελικώς το νομοσχέδιο για τον ΟΤΕ, δίνοντας έτσι τέρμα σε όλη αυτή την διελκυστίνδα των διαπραγματεύσεων. Πριν δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες για το πώς φτάσαμε σε αυτό το ναι του κυρίου ΕΒΕΡΤ, ας παρακολουθήσουμε την αποκλειστική του δήλωση στον Ανδρέα Παναγόπουλο. Κύριε Υπουργέ, θέλουμε να μας πείτε αν είστε ικανοποιημένος από τις αλλαγές που έκανε απόψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και αν θα ψηφίσετε το νομοσχέδιο. Ναι, θα το ψηφίσω. Οι αλλαγές οι οποίες έγιναν τελικώς στο άρθρο 10 είναι σημαντικές, διότι δίδει πραγματικά τη δυνατότητα στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο να ελέγχει τον στρατηγικό επενδυτή. Έπρεπε από αυτά από την πρώτη στιγμή να είχαν γίνει. Εν πάση περιπτώσει έγιναν τώρα και νομίζω ότι το νομοσχέδιο θα περάσει. Πώς θα χαρακτηρίζετε τη στάση του κυρίου Μάνου? Επικοδομητική τελικά. Τελικά, Στρατή, θα μπορούσαμε να δούμε για μια ακόμη φορά να μας πεις πώς φτάσαμε σε αυτό το αποψινό θρίλερ, πώς έληξε? Όντως ήταν ένα μεγάλο θρίλερ. Πέραν της συσκέψεως με τον κύριο Τσαλδάρη, τον κύριο Μάνο και τον κύριο Έβερτ, η οποία κράτησε περίπου 4 ώρες το μεσημέρι, είχαμε ακόμη μία σύσκεψη. Πάλι στο γραφείο του κύριου Τσαλδάρη στις 9, η οποία κράτησε περίπου 50 λεπτά. Συμμετείχαν ο κύριος Έβερτ, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού κύριο Παπαγεωργίου, ο υπουργός κύριος Αναγνωστόπουλος και ο υφυπουργός οικονομικών κύριος Γαλενιανός. Μετά τη λήξη της σύσκεψης, ο κύριος Έβερτ είπε δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μόνο που θέλησε να δηλώσει είναι ότι το μεσημέρι στη σύσκεψη με τον κύριο Τσαρδάρη δεν έφαγαν σάντουιτς, διότι όπως είπε ο κύριος Έβερτ, αρέσκεται μόνο στις μακαρονάδες. Όμως, ο κύριος Αναγνωστόπουλος... Είδαμε και στα πλάνα κάποια τυριά που ερχόντουσαν άλλωστε. Όμως, ο κύριος Αναγνωστόπουλος πήγε στην πλατεία Συντάγματος στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και μετά από ένα τέταρτο ήρθαν παρέα. Σε εκείνη την ώρα στη Βουλή κατέφθασαν ο πρόεδρος, εντός της αιθούσας του Κοινοβουλίου, κατέφθασαν σχεδόν ταυτοχρόνως ο πρόεδρος της Βουλής κύριος Τσαρδάρης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό κύριος Σημειοφορίδης, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών κύριος Δημητροκάλης, ο οποίος έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση του νομοσχεδίου, καθώς επίσης και οι άμεσοι συνεργάτες του πρωθυπουργού, ο κύριος Παπαγεωργίου και η κυρία Σάκη Κυπρέου. Σε 5 λεπτά ο κύριος Μάνος ανέβηκε στο Βήμα και άρχισε την ομιλία του λέγοντας: παρέλειψα να κάνω μία αλλαγή χτες ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις. Αφορά το άρθρο 43 και την εκλογή Προέδρου. Έκανα και κάποιες μικροαλλαγές, είπε ο κύριος Μάνος, τις οποίες θα σας δώσω γραπτός. Δεν τις ανακοίνωσε. Τελικώς οι αλλαγές είναι 7 και οι οποίες κατά βάση, για να μην κουράζουμε τους τηλεθεατές μας, θα δώσουμε άλλωστε περισσότερες λεπτομέρειες στο νυχτερινό μας των 12, πλησιάζει ο ράδος, τον ελεγκτικό ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου. Και ο βέβαια κύριος... θα συνδεθούμε με συγχωρή Στρατή και πάλι μαζί σου ζωντανά από τη Βουλή για να δούμε και την ψηφοφορία. Ασφαλώς. Ο κύριος Έβερτ συμφωνεί σε αυτές τις αλλαγές σύμφωνα με πληροφορίες. Έχει ακόμα μία βασική ένσταση, αλλά κατά τη διάρκεια της ομιλίας με τον κύριο Μάνου, ο κύριος Έβερτ βγήκε στον διάδρομο της Βουλής, συνομίλησε λίγο με τον κύριο Πέτρο Παπαγεωργίου, τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, και από ό,τι αναφέρουν οι πληροφορίες, θα γίνει και αυτή η αλλαγή αύριο κατά τη συζήτηση των άρθρων. Σε ευχαριστούμε, Όμως, Στρατή. Περισσότερα για το παρασκήνιο αυτό θα πούμε σε λίγο, στις 12. Σε ευχαριστούμε, Στρατή, και πάλι εν αναμονή της επόμενης σύνδεσης, κυρίες και κύριοι, περισσότερα και αναλυτικά ρεπορτάζ στις νυχτερινές μας ειδήσεις.